Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Νάξους στις 24 Νοεμβρίου εξέδωσε απόφαση με την οποία άλλαξε την κατηγορία του security από κακούργημα σε πλημέλημα. Συγκεκριμένα, η κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο μετετράπηκε σε βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια. Η σύντροφος του άτυχου νέου Αφροδίτη Κλεάνθους, μιλώντας στο Star, τόνισε πως κανένας από την οικογένεια δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Δεν περίμενε κανείς από εμάς να μετατραπεί η κατηγορία από κακούργημα σε πλημέλημα. Για την οικογένεια ήταν πολύ βαριά η απόφαση του δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα από εμάς. Ο Βαγγέλης Πέπος βρίσκεται σε φυτική κατάσταση και νοσηλεύεται ακόμα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Κύπρου. Ο τραυματισμός του συνέβη σε μπαρ της Μυκόνου στις 6 Σεπτεμβρίου του 2015 και από τότε δίνει μάχη για να κατεθεί στη ζωή. Από την άλλη, η πλευρά του κατηγορούμενου αισθάνεται δικαιωμένη, καθώς κατάφερε να πει στο δικαστήριο ότι δεν υπήρχε πρόθεση από τον κατηγορούμενο να τραυματίσει σοβαρά τον Βαγγέλη Πέπο. Μετά τη μετατροπή του κατηγορητηρίου, η ποινή που επιβλήθηκε στο security είναι φυλάκιση 5 ετών με αναστολή και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αφαιθεί ελεύθερος.